Γεια σου, Πάρη. Γεια σου, Αντώνη. Πώ πάμε, Πάρη. Συνειδητοποιώ ότι κάθε φορά ο τρόπο που θα σε χαιρετήσω είναι πάρα πολύ εξαρτώμενο από το πώ θα με χαιρετήσει εσύ στην αρχή. Δηλαδή, πλήρη προσδιορισμό. Θεωρεί δηλαδή ότι είναι το κοινό μου το podcast. Ναι, εντελώ. Δεν είχε έναν τρόπο από <laughs> κάτι άλλο, ξέρει. Πώ είμαστε. Ε? Καλά, μου ε, Καλό κεράκι που εντάξει, έχουμε μεγάλο φαν. Συνδύοδηση με άλλου που παραπονιούνται γενικά. Mm. Αλλά εγώ γενικά δεν έχω θέμα. Γουστάρω. Ειδικά όσο δεν είναι στην Αθήνα το καλοκαίρι. Είναι... Ε, δεν γίνεται δεν, γιατί τόσο... Δεν στην Αθήνα τόσο κακό, αλλά τα χτυπάει ο Είναι, είναι, είναι δωρεάν. Είναι αλλά θα σου πω, άμα δουλεύει, με χαλάει. Ενώ ότι άμα είσαι μέσα στο. Είσαι, ναι, να σε, σε ένα χώρο με ερκοντήσιο. Αν με κυκλοφορήσει έξω, όπω ήταν τώρα το μεσημέρι που βγήκαμε να πάρουμε την παιδιά μα. Ναι, αλλά είναι λίγο μου ωραία. Τέλο πάντων. Θα το δεχτώ. Έχουμε το κερκόνι. Ναι. 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 Ναι μεγάλο, μεγάλο. Μιλάμε τρελάθηκα όταν μα το ανακοινώσανε. Ναι. Ε, μετά από πολλά χρόνια. Πολλά χρόνια. Το τελευταίο πρέπει να ήταν το 2018, το 2017. Κάποια στιγμή τα σταματήσαν, νομίζω και επειδή το Docker δεν πήγαινε καλά στην εταιρεία. Mm. Δεν ξέρω τώρα πώ πήγαινε. Νομίζω ότι το τελευταίο Docker πρέπει να είχα πάει στο Σαν Φρανσίσκο πριν. Μπορεί να το. Wow. 17 είναι αυτό. 18 δεν πήγαμε στρατό. Εγώ πήγα σίγουρα 18. Ε, πήγες... Δεν πήγε ένα χρόνο πριν από μένα, όχι. Όχι, δεν μπήκα κάνα μήνα πριν από Άρα άρα 18 mm. πήγες. Mm. Ναι, mm. ναι, 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 κάτω εκεί. Νομίζω. Λες να είναι πλακίες. Όχι, ναι, δεν είναι πλακίες, τότε πήγαμε. Όχι, αν είχα πάει για ντόκερ, νομίζω Είμαι πάρα πολύ Πάρα πολύ Λοιπόν, έχουμε σήμερα θέμα. Έχουμε θέμα, για πάμε. Ε... να πει κάτι άλλο πριν. Όχι, όχι. Μπήκα λίγο σε. Καταρχά, ότι σε κάποιο στο σαν ναι. σαν έμαθα τον Nitro Cold πρώτη φορά. Αλήθεια, γιατί ήταν δείτε, ναι, ναι, φοβερά ναι. τη μόδα στο Σαν και στην Ελλάδα δεν είχε κανένα. Έχει μόνο τα Starbucks ναι. στο Σιλιφάδο. Και μέχρι... Μέχρι... κάθε ώρα που πηγαίνει στην Ελφάδα, να ξέρει, πηγαίνει στο Ελφάδα και πίνει καφέ. Δεν μπορεί να έχει φτάσει το απόγευμα. Ακόμα και τώρα έχουν. είναι το μόνο μαγάρι που έχουν κρατήσει το... τον Άιδρο. Δεν είναι πάρα πολύ καλό, απλά ξέρει, έχω Μια συναισθηματική. Ένα συναισθηματικό δέσμο μαζί του. Αλλά τώρα έβαλε και το Tailor Made. Οπότε εντάξει, πλέον έχω ετοιμήσει. Ποια είναι η διαφορά του Nitro Cold Brew με έναν Cannon Cold Brew. ναι, προφανώ είναι με μεγάλο άστο, οπότε Νομίζω ότι δεν έχει διαφορά στη διαδικασία παρασκευή. Απλά μετά ε, μπαίνει έξτρα το, το άζωτο. Οπότε κάνει αυτό το. Δεν, δεν το ρηξανμπίρα, δεν έχει δηλαδή τόσο πολύ ανθρακικό. Απλά έχει ένα, μια μικρή αίσθηση ανθρακικού. Ένα κίκα, α πούμε. Ναι, κάνει λίγο τον αφρό από πάνω, δηλαδή έχει λίγο και okay, η Αυτό είναι έτσι... που θέλω να καταλάβω. Νομίζω ότι είναι μια μεταλλικότητα, γίνεται λίγο πιο απαλό ο καφέ. Είναι λίγο μια διαδικασία, νομίζω, okay. δεν νομίζω ότι έχει κάποιο πρόβλημα μάλλον κάποια αλλαγή στη διαδικασία τη παραγωγή του καφέ. Νομίζω η βασική διαφορά είναι στο ότι μετά μπαίνει το, το άζωτο και απλά αλλάζει λίγο τη γεύση και την, το σώμα του καφέ, να το Σίγουρα πω έτσι. βοηθάει. Είμαι αρκετά σίγουρο ότι βοηθάει και στο... στην ψήξη. Λες ότι το βάζω ένα υγρό και παγώνει με αυτό. Πάντως, επειδή είναι το συζητούσαμε στο TaylorMate, μου είπαν ότι δοκιμάσανε μια διαφορετική διαδικασία παραγωγής, λίγο διαφορετική σήμερα το πρωί, και ότι βάλανε παραπάνω πάγο κατά τη διαδικασία που βάζανε και το right. άζωτο. Anyway, δεν δε θέλω να, να ρισκάρω και να πω πράγματα ναι, 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 ναι. που δεν ξέρω, αλλά γενικά αυτό ήθελα να πω, δύο πράγματα τα οποία ε, είχα πολύ καιρό δύο, να κάνω. Δύο highlights, ναι. Ε, Cold Brew και Dogercon. Los Angeles. Τέλειο, γαμάτο. Είναι ωραία φάση νομίζω. Ναι. Ωραία θα είναι. Να πάμε. Ετοιμάζω, ε, να ξέρει με το που το το, το ανακοινώσανε, απλά μπήκα και έψαχνα στη με τη μία. Θα πρέπει να έχουν ακριβή είναι γενικά τα υπερατλαντικά, eh. Ε? Κοίτα, να σου πω κάτι μπορεί να βρει και με 6 εκατοστάρικα, 6,5. Αλλά. Oh, okay. Ναι, με 10 ώρε layover κάπου στην Ευρώπη oh, okay. είναι λίγο εντάξει. Πάντω, ε, να πω κι εγώ για αυτό το άσχετο και να πάμε στο θέμα. Όταν είχα πάει Νέα Υόρκη το 2019, <coughs> ήταν έλα απευθεία ε, 4,80 κάπου εκεί. Αυτό πλέον δεν παίζει. Έχει βέβαια μια πτήση λιγότερη. Όχι, δεν παίζει αυτή η πτήση που μπήκα και είδα. Η αντίστοιχη τώρα το να πα ε, από Αθήνα στο Νιου Τζέρζι που πήγαινε. Δεν θυμάμαι τώρα πώ λέγεται το αεροδρόμιο. Άρα δεν πήγε Νέα Υόρκη. Εντάξει, όχι, ναι. Αλλά να πα στο Νιου Τζέρζι στο, αεροδρόμιο. Νιου Αρκ δεν είναι. Ναι, το Νιου Αρκ, μπράβο, να πα στο Νιου Αρκ. Καρφωτό δεν έχει 4,80. Έχει, ξέρω εγώ, διπλάσιο. Εμεί πάντω που πήγαμε τον Οκτώβριο, νομίζω βρήκαμε τα καλύτερα εισιτήρια που είχαμε βρει ήταν γύρω στα 6,5-7 κατοστάρικα. Κάπου εκεί ήταν, νομίζω. Έχουν ακριβήνει γενικά. Είναι χοντρό. Anyway. Ντόκεργο, εγώ το κρατάω. Δηλαδή και εγώ θα πάω να δω εισιτήρια και. Κοίτα, είναι κάτι το οποίο εξετάζω πάρα πολύ σοβαρά, θα το πω ναι, έτσι. Κι εγώ. Λοιπόν, πόσο έχει η τιμή για το General Admission. Θα okay. τα βρούμε αυτά τώρα. Right. Αυτά είναι τώρα. Right. Ε, τα βρούμε. Ε, λογικά. Mm. Λογικά, εγώ θα έχω λόγω captain. Εσύ, λόγο... εσύ μπορεί να παίρνει λόγω του, του meetup. <οί> δεν ξέρω αν θα κάνουν κάτι τέτοιο. Κάπω έτσι το έχουμε ξανακάνει στο παρελθόν. Δεν έχουμε πάει ποτέ μαζί στον Dodgerton. Το ξέρει. Δεν αυτό. έχουμε πάει ποτέ μαζί σε Dodgerton. Ισχύει αυτό. Άρα Λέβαια. είναι ίσω η ευκαιρία μα. Mm. Λέω τώρα. Βεβαίω. Όντω είναι. Και πάμε στο θέμα. Πάμε στο θέμα γιατί σε βλέπω δεν κρατήσαμε τίποτα. Λοιπόν, αυτό το επεισόδιο το οραματίζουμε από τη στιγμή που έχει ξεκινήσει η σεζόν. Ah, νομίζω θα το μπει από τη στιγμή που έχει ξεκινήσει με μικρή κουβέντα Όχι, όχι, όχι. Είναι από τη στιγμή που έχει αρχίσει η σεζόν και λέω εντάξει, λέω, ας λέω, να περάσει ο καιρό okay. και να το κάνουμε πρώτο τελευταίο επεισόδιο να βγάλω το ξύδι μου για πέντε πράγματα. Έτσι να μην μιζεριάσουμε στο τελευταίο, γιατί δεν ήθελα. Άρα στο τελευταίο δεν θα, δεν θα βγάλουμε ξύδι στο τελευταίο. Κάτι, στι τελευταίε το... φορέ δεν κάνουμε και τα κάνουμε χαλάρα. Το, προ... το προηγούμενο δεν ήταν το Don't be an asshole. Το ναι. μην σε Το προηγούμενο το προηγούμενο. Α. Ah θα θυμάστε, κλείνουμε τέταρτη σεζόν δικιά μου. Ναι, τέλο πάντων. Λοιπόν, σε έχω διακόψει πάρα λοιπόν, πολλέ φορέ. Πάμε. Θέλω να μιλήσουμε για την Ελληνίλα. Ελληνίλα. Για την Ελληνίλα. Γουστάρο. Λοιπόν. Ε, Θέλει ε... να μα δώσει έναν πρώτο ορισμό για το τι είναι η Ελληνίλα. Ναι, βεβαίω. Γιατί είμαι αυτό που έχει κάνει coin <laughs> αυτόν τον, τον ορισμό. Και έχω καταγράψει στο μυαλό μου, σαν Ελληνίλα, κάποιε. Mm -hmm. Συγκεκριμένε συμπεριφορέ που έχει με πελάτε, συνεργάτε και γενικά επαγγελματικά, οι οποίε εγώ για κάποιο λόγο θεωρώ ότι είναι αρκετά ελληνικά okay. χαρακτηριστικά. Και είναι κάποια red flags, τα οποία δηλαδή θεωρώ ότι πρέπει να, να υποθούν και να πούμε ότι ωραία, παιδιά, να συμφωνήσουμε ότι όταν βλέπουμε ένα από αυτά τα red flags Ελληνίλα, ξεκινάμε να βλέπουμε το exit plan. Από Αναγνωρίζουμε το ισχύς. ρίσκο μα. Ναι. Γιατί ο καθένα ξέρω α πούμε, και εταιρείε που νομίζω ότι είναι φτιαγμένε για να δουλεύουν με τέτοιου είδου πελάτες προμηθευτέ. Ναι, 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 Άρα λοιπόν ο καθένα κάνει τι το επιλογέ του. Ναι, ναι, ναι. Μπορεί να μην κάνει για σένα. Ισχύει. Μπορεί να κάνει Ισχύει. για σένα. Ισχύει αυτό. Για οπότε, πάμε λοιπόν. Δώσε λοιπόν. μας ένα. Ξεκινάμε, ξεκινάμε το πρώτο. Και είναι όταν κάποιο καθυστερεί να συμπληρώσει. Mm -hmm. Και έρχεται στην επιφάνεια. Καλά, καταρχά, ξεκινάμε από το γεγονό ότι καθυστέρησε να σε πληρώσει, ρε παιδί μου. Δεν το μαθαίνει ποτέ. Απλά βλέπει ότι το μολόγιο δεν έχει πληρωθεί. Είσαι, μετατραπεί στην τράπεζά του. Και... και εδώ πέρα να το διαχωρίσουμε σε αυτόν που. ξεκινάει και σου λέει ότι δεν πρέπει να σε πληρώσει σε λιγότερο από χρονικό ναι. διάστημα. ή αυτόν που δεν στο λέει αυτό, αλλά συμβαίνει αυτό. Α το, αυτό. το Α, ωραία, άρα το μεσολαβητή. Σε αυτή την περίπτωση. Λοιπόν. Ούτε καν αυτό ο οποίο σου ζητά μια εξυπηρέτηση, ρε παιδί μου είναι αυτό που το Και όταν το φέρνει στην επιφάνεια, υπάρχουν δύο συγκεκριμένε δικαιολογίε. Mm -hmm. Η μία είναι μου έχουν καθυστερήσει πληρωμέ. Mm -hmm. Και η άλλη είναι εντάξει, λόγω τη σχέση μα τώρα, επειδή είναι λίγο πιο προσωπική και τέτοιο, ε, βάλε λίγο λίγο πλάτη. Τα οποία αυτά εγώ τα έχω αντιμετωπίσει μόνο από μόνο από Έλληνε μέχρι στιγμής. Μπορεί να είναι και άλλον αυτό. Τα έχουμε αντιμετωπίσει ναι, από Έλληνε. Ισχύει. Ναι. Νομίζω ότι ήμουν πολύ συγκεκριμένο. Φί... Από Έλληνε ανθρώπου, όχι, ναι, 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 όχι ναι, ναι, ναι. Ελληνικές εστερίες, και Γι' αυτό δεν είπα Λαδίλα και η Βαϊλίλα. Okay. Σωστό. Η Λαδίλα είναι αν είναι season 5. <laughs> <laughs> λοιπόν, τα οποία και τα, τα δύο με εξοργίζουν για τον, εξή, εξής λόγο και είναι red flags και μετά θα σας αφήσω να κάνεις το κομμεντέρι σου. Λοιπόν, το πρώτο πρόβλημα με τις καθυστερημένες πληρωμές είναι ότι εκείνη τη στιγμή μετατρέπεσαι σε τράπεζα. Ναι. Like, literally, κυριολεκτικά μετατρέπεται σε τράπεζα, γιατί στην ουσία, αφού περνάει το όριο τη συμφωνία, η τιμή μένει η ίδια. Θεωρητικά πάντα μιλάμε και θα από κάτι, αλλά αλλάζει το περιθώριο χρόνου που κάποιο θα σε αποπληρώσει, το οποίο είναι αυτό το οποίο κάνουν οι τράπεζε και παίρνουν του τόκους, Οι οποίοι οι τόκοι ανταποκρίνονται στο αυξημένο ρίσκο καθώ περνάει ο καιρό Κάποιο να μην έχει τη δυνατότητα να σε πληρώσει. Σωστό. Οπότε κυριολεκτικά γίνει σε μια τράπεζα. Εκείνη τη στιγμή, χωρί να το έχει επιλέξει ποτέ. Εντάξει, μια απάντηση εκείνη ότι αν το γνωρίζει και έχει ε, σύμβαση, σωστή και είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, φροντίζει γι' αυτό και υπάρχει ένα τόκο περιμερία. Αλλά anyway, αυτό είναι το ένα. Και το άλλο είναι το φοβερό τη προσωπική σχέση, το οποίο έρχεται στην επιφάνεια μόνο όταν είναι κάποιο να εκμεταλλευτεί τη σχέση προ δικό του όφελο. Δηλαδή, κανένα δεν θα έρθει ποτέ λόγω προσωπική σχέση να σου πει: Ωρε, η Αντώνη, εδώ με τη Λότζη, κάνετε καλή δουλειά. Ξέρω εγώ, πάρτε όλα τα λεφτά μπροστά. Λόχι, φίλοι, εγώ δεν το κάνω αυτό. Μισό, 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 Όχι, κάνετε καλή δουλειά. Ωραία, Αντώνη, σε συμπαθώ. Έχουμε καλή σχέση. <wiring> ναι, ναι, ναι. Πάρω όλα τα λεφτά μπροστά και ξέρω ότι θα μου δώσει τη δουλειά στην ώρα. Εσύ τι κάνει. Εγώ γενικά προτιμώ τέτοια πράγματα Εξοφλώ νωρί γιατί βαριέμαι να ασχολούμαι. Αλλά αυτό είναι δικό, ναι. μου πρόβλημα, δικό μου πρόβλημα. Δικιά μου επιλογή. Δεν σημαίνει ότι αυτό που κάνω και είναι σωστό ή λάθο. Κι εγώ το κάνω. Αρκετά Απλά αρκετά. για μένα είναι πιο φθηνό το να χάσω το αλευ... Να χάσω. Να μην έχω διαθέσιμα τα χρήματά μου για χρονικό διάστημα, το οποίο θα μπορούσα να εξαντλήσω. Πάω για γυμναστική, α πούμε, και θα πληρώσω συνήθω στην αρχή τη εβδομάδα όλη τη εβδομάδα. Δεν με νοιάζει να, το... να την πληρώσω ναι, στο τέλο. Ναι, και εγώ γιατί το κάνουμε εβδομάδα α πούμε, εκεί πέρα που πήγανε γυμναστική. Ή το, το μήνα, ρε παιδί μου, ή κάτι άλλο. Είναι πιο απλό. Δεν μου αρέσει να χρωστάω. Δηλαδή, α πούμε και τώρα στα, στο πάρκινγκ το οποίο ε, νοικιάζω, επειδή τα πάρκινγκ γενικά δεν είναι άσπρο, οπότε δεν μπορώ να το βάλω σε ε, τέτοια, σε αυτόματη πληρωμή. Καμιά φορά τα αργώ, κουράζομαι, του ψάχνω να του βρω, δηλαδή εκνευρίζομαι. Τώρα, α πούμε, του έδωσα δύο μήνε, ήρμα και λέω. Mm. Αυτό όμω είναι κάτι το οποίο το κάνω. Για δικιά μου εξυπηρέτηση. Δεν το κάνω επειδή οι άλλοι είναι φίλοι μου ή επειδή τη συμπαθώ. Το κάνω επειδή για μένα είναι καλύτερο στο μυαλό μου. Βασικά είναι καλύτερο να μείνει στο μυαλό μου. Θέλω το μυαλό μου είναι πιο χρήσιμο να κρατάει άλλε πληροφορίε. Από το ναι, σε ναι. ποιον χρωστάω 50 ευρώ, α πούμε. Ναι. Αλλά μιλάμε για πιο μικρά ποσά. Τώρα, στο, στο άλλο κομμάτι. Για κάποιο λόγο αυτό υπάρχει πάρα πολύ έντονο στην Ελλάδα. Και το κάνουν πάρα, μα πάρα πολύ συχνά οι προμηθευτέ ή ξέρω εγώ, πα σε, σε κάποιον. Ε, Γνωστό ή έρχεται κάποιο γνωστό ή κάτι τέτοιο και περιμένει μια καλύτερη τιμή ή μια έκπτωση. Το οποίο δεν είναι απαραίτητα κακό, γιατί θεωρητικά μπορεί να κάνει μια καλύτερη τιμή, γιατί έχει μια εμπιστοσύνη ότι ο άλλο επειδή είναι γνωστό θα σε πληρώσει την ώρα του. Ναι. Δηλαδή, ο λόγο που μικραίνει την τιμή είναι ότι αν κάτι προκύψει, για παράδειγμα, αν κάτι χρειάζεται μια διαχείριση, μια κατανόηση, πράγματα τα οποία εσύ έχει συμπεριλάβει στο ρίσκο σου, δεν θα υπάρχουν σε αυτόν. Δεν θα πάρει μια καλύτερη τιμή και μετά θα του πει ε, α, ξέρεις τι, υπήρχε μια μικρολεπτομέρεια, πάνω να διαχειριστούμε και θα σου πει όχι. Θεωρείς ότι και, και, το άλλο, και άλλη πλευρά θα κάνει και αυτή μια μικρή υποχώρηση. Mm. Άρα λοιπόν για αυτό υπάρχει καλύτερη τιμή. Τώρα το να μην σε πληρώνει ο άλλος, ενώ δεν σου έχει κάνει ξεκάθαρο. Μπορεί να έρθει να σου πει από την αρχή και να σου πει πάρει φίλοι, χρειάζομαι αυτό. Θα μου πει πόσα χρήματα χρειάζεσαι mm. και εγώ θα συμπληρώσω ένα χρόνο. Και εσύ μπορεί να πάρει την επιλογή του να εμπιστευτεί ή όχι αυτό το άτομο. Του να γίνει τράπεζα ή όχι. Ναι, δεν διαφωνώ στο ότι είναι καλό να γίνονται εξυπηρετήσει κλπ. Αυτό που νομίζω ότι είναι το πρόβλημα είναι η, η έλλειψη διαφάνεια στο κομμάτι ναι. αυτό. Ακριβώ. Γι' αυτό είπα: είναι αυτό το οποίο το ανακαλύπτει κάποια στιγμή ότι γίνεται. Αυτό δεν είναι το ωραίο. Όπω και επίση μπορεί εσύ για κάποιο λόγο να μην μπορεί να πληρώσει. Είναι καλύτερο να πα και να πει: Παιδιά, έχω ένα θέμα. Είναι να σε πληρώσω την Παρασκευή. Δεν ναι. θα γίνει την Παρασκευή. Θα γίνει την άλλη Παρασκευή. Θα γίνει κάποια άλλη στιγμή. Δεν ξέρω εγώ τι θα γίνει. Όχι ότι αυτό είναι μια αποδεκτή απάντηση αφού έχει τελειώσει η ιστορία, αλλά είναι. Μια απάντηση η οποία τουλάχιστον είναι ειλικρινή. Mm. Όπω για παράδειγμα και με ένα πελάτη, το οποίο ε, μα είχε καθυστερήσει κάποιε πληρωμέ πρόσφατα. Μέσα σε όλα τα στραβά, α πούμε, κάτι που εκτίμησα είναι ότι όταν για κάποιο λόγο καθυστέρησε αυτή η πληρωμή για άλλη μια φορά, την τελευταία φορά πριν όντω γίνει η πληρωμή, μα έστειλε ένα email και μα είπε, Ναι, παιδιά, και αυτή φο... θα αργήσουμε άλλε δύο μέρε. Mm. Δεν θυμάμαι, κάτι mm. τέτοιο. Χωρί να χρειαστούμε εμεί να στείλουμε κάτι. <χωρείς> ναι. Ναι. Α, <χωρείς> ναι, αυτό. Και εγώ το εκτίμησα. Το εκτίμησα πολύ περισσότερο. Παρότι μπορώ να βρω άλλα πέντε πράγματα που δεν είχαν γίνει σωστά μέχρι εκείνη διαδικασία, αλλά στο τελείωμα πάνω, εμένα μου άφησε μια θετική επίκευση. Ναι. Άρα λοιπόν, το πιο 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 απλό πράγμα που μπορεί να κάνει είναι να είσαι διαφανή και ξεκάθαρο και ειλικρινή με τον άλλον. Mm. Άρα γιατί μπορεί να μην έχει υπολογίσει σωστά τα, τα ταμιακά σου διαθέσιμα και να μην έχει όντω χρήματα. Μπορεί, δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Μπορεί χιλιαδιό το να μπορέσει να επικοινωνεί αυτό το πρόβλημα έστω και πιο μετά στον, ε, στην άλλη μεριά είναι πάρα πολύ σημαντικό. 100%. Άρα λοιπόν δεν μπορώ να δεχθώ το ότι δεν σε πληρώνω, δεν σου λέω δεν σε πληρώσω επειδή είμαστε φίλοι. Λοιπόν. Η πες, Ή επειδή είμαστε πάνω, ναι. πάντων ναι. άλλο. Ακού τώρα. Είχα αυτό. Τέλο πάντων. Είχε προκύψει ένα τέτοιο θέμα κάποια στιγμή και παίρνω τηλέφωνο να συμβουλευτώ ένα καλό μας φίλο που τρέχει μια, μια εταιρεία στην Αθήνα και νομιλάμε του λέω ξέρεις το και το αλλά ρε φίλε εντάξει επειδή έχουμε και μια σχέση σκέφτομαι μην την δεν θέλω λέω να τη χαλάσω και μου λέει Λουκ μου λέει αυτή η σχέση χάλασε τη στιγμή που αυτό το, αυτή η εταιρεία αυτό το άτομο επέλεξε να μην σε πληρώσει και μην σε ποτε mm -hmm. αυτό τότε μου λέει χάλασε δεν, δεν, είσαι εσύ αυτή τη στιγμή που είναι. Και είχε απόλυτο δίκιο. Είχε απόλυτο δίκιο. Δηλα... Δηλαδή, όταν το σκέφτηκα εκείνη τη στιγμή, λέω. Ναι, ρε φίλε. Δηλαδή. δηλαδή Μαλάκα είμαι, ξέρω εγώ, δηλαδή να, να μα χρωστάνε. Να μα το λένε. Και μετά, ναι. Και μετά, εγώ να λέω, Α, εγώ μην κάνω κακό σε αυτή τη σχέση. Είναι φοβερό το εκείνη τη στιγμή που το συνειδητοποίησα. Λέω, είναι απλά έτσι. Φοβερό. και το ξαναλέω αυτό το οποίο πα ακριβώ δεν είναι το ότι κάποιο να χρειαστεί μια εξυπηρέτηση, κάποιο να σου ζητήσει κάτι, δεν το συζητάμε. Τα πράγματα δεν έρχονται, ρε παιδί μου, ο ρολόι στα πάντα. Είναι η έλλειψη διαφάνεια και το προσπαθώ να αποφύγω, ρε παιδί μου, τι συνέπειε και να βρω, ξέρει, τον το τρόπο, α πούμε, κάπω. Και το αντίστοιχο πάει και από την άλλη μεριά. Δηλαδή, ε, έχει να παραδώσει κάτι την Παρασκευή. Ναι. Και δεν το παραδίδει. Το να στείλει ο άλλο η μέλη τη Δευτέρα είναι χειρότερο από το να στείλει την Παρασκευή ναι. και να πει παιδιά, Δεν πήγαν τα πράγματα όπω θέλαμε. Ναι. Πάμε λίγο πίσω. Ναι. Δηλαδή αυτό είναι και κάτι το, το οποίο έχω δει και εγώ στον εαυτό μου να μην το κάνω πάρα πολύ σωστά και με πιάζω πάρα πολύ, επειδή mm. είμαι πολύ αναπληκτικό. Πολλέ φορέ όταν βλέπω ότι κάτι θα αργήσει, ναι. να προσπαθώ να το κρίσω κάτω το χαλί. Δεν είναι όμω αυτή η λύση. Ναι, και δεν, δεν είναι. είναι κάτι το οποίο θα σα πάει παρακάτω. Όχι, δεν είναι. Ε, σε αυτό εμένα με βοηθάει ε, και θα το παραφέρουμε αυτό. Τα weekly. Που έχουμε για του πελάτε. Mm -hmm. Με βοηθάει προσωπικά γιατί υπάρχει ένα σημείο στο οποίο ξέρει, Μπορώ να καθίσω να πω ότι, Α, ωραία, εδώ τι, τι έγινε αυτή την εβδομάδα και ότι χρειάζεται να το επικοινωνήσουμε. Mm -hmm. Θεωρώ ότι είναι χρήσιμο. Ε, έχουμε καιρό να τα κάνουμε. Αλλά εγώ σκεφτόμουν από αυτήν την ώρα να το ξαναξεκινήσω από μεριά μου. Δηλαδή, Εξή, τα projects θα πιο πολύ πάνω μου. Οπότε θα σε παροτρύνω. Ε, όχι, θα μου παροτρύνει και θα με βοηθήσει πολύ και εμένα γιατί δηλαδή, δηλαδή, είχα ψηλοκλάσει. Οπότε... Ναι, και εγώ πολύ. Τώρα με βοηθάει, ρε παιδί μου αυτό. Ε, Θα σου πω. Αυτό που νομίζω ότι. Πάω για να πάμε πάλι στο το ναι. θέμα, νομίζω ότι η ειλικρίνεια είναι πολύ πιο σημαντική. Ναι. Νομίζω, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντική. Και αυτό είναι εκεί που καταλήγει το πρώτο κομμάτι τη Ελληνίδα. Νομίζω εκεί που καταλήγει εν τέλει είναι η ειλικρίνεια. Και όχι αν κάποιο χρειάζεται ή θέλει να ζητήσει ή χωρί να χρειάζεται μια εξυπηρέτηση ή όχι. Έχουμε έναν άλλο πελάτη, για παράδειγμα, που δεν είχαμε πρόβλημα με πληρωμές ποτε mm -hmm. Ο οποίο κάποια στιγμή με πήρε τηλέφωνο και μου λέει: ε, Να σου πω, επειδή έχω ένα θέμα με το, με το ταμείο, μου λέει: Είσαι OK να σα πληρώσω. Το πήγε κάποιο μήνες μπροστά και να σα τα βάλω όλα μαζί με τη μία τότε. Mm -hmm. Όχι να πάνε όλα, δεν δηλαδή, μου λέει: τι τρει μήνε να το. δηλαδή να τιμολογήσετε κανονικά. Δεν θα σα πληρώσω κανέναν από αυτού. Αλλά στο τέλο του τρίτου θα πληρωθούν μπαμ όλα μαζί και μετά συνεχίζουμε, συνεχίζουμε ρολόι. Ε, ήταν, αυτό για παράδειγμα ήταν κάτι το οποίο λέγω: Οκ, okay, ναι. επειδή δηλαδή το εμπιστευόμασταν και πήγε και έτσι. Και, και εκτό αυτού έχει και ένα ξεκάθαρο πλαίσιο για το τι ρίσκο θα πάρει. Ακριβώ. Προφανώ μπορεί να περάσουν τρει μήνε και ξαφνικά να μην είναι αυτή η συμφωνία που είχε στο μυαλό σου. Αλλά εκεί πέρα μπορεί να αποφασίσει τι και κατά πόσο θα συνεχίσει mm. να κάνει πράγματα. Αυτό μια πολύ σύντομη συμβουλή που έχω να δώσω εδώ. Συμβουλή, η προσωπική μου άποψη αυτό στο, στη διαχείριση αυτών των θεμάτων είναι πω πρέπει να είσαι on top. Δεν θέλει κουβαρτιλίκια. Άργησε η πληρωμή μια μέρα. Την επόμενη μέρα ρωτά, παιδιά, τι γίνεται. By the way, Είδε που μια εταιρεία μα πήρε τηλέφωνο πριν λίγε μέρε επειδή δεν του είχαμε στείλει τιμολόγιο. Για κάποιο λόγο είχε σταματήσει το αυτόματο. Α, ναι, ναι. Και μα πήραν τηλέφωνο και μα λένε, Παι, παιδιά, δεν μα στείλατε τιμολόγιο λέει αυτό, αυτό, αυτό το μήνα. Τι ε, Είναι, είναι όλα OK, ξέρω εγώ, γιατί θέλουμε να σα πληρώσουμε και δεν φαίνεται καλό στην εικόνα τη εταιρεία μα να μην πληρώνουμε στην ώρα μα. Δεν το έχουμε λάβει το τιμολόγιο. Δεν... Ναι. Okay. Οπότε είναι. Την, την επόμενη μέρα το λε, αν δεν έχει πάρει τα λεφτά οπότε πρέπει. Γιατί είναι πολύ πιθανό να βοηθά και την άλλη εταιρεία. Just saying. Κατά μπορεί, μπορεί να του ξέφυγε, δηλαδή, μπορεί ναι, να ναι, χάσει ναι, ναι, λόγο ναι, ναι, ναι. τίποτα. Και να μην. Ναι, δηλαδή, και να θέλουν να φαίνεται κιόλα ότι είναι τυπική. Γιατί δεν ξέρει τι φάση περνάει κάθε εταιρεία. Ε, κατά δεύτερον. Αν εξαρτήτω αν βοηθά τον άλλον, πρώτα απ' όλα σε ένα και αυτό είναι το σημαντικό. Κατά δεύτερον. Ε, ξέρει ακριβώ τι ήθελα να πω. Αν ναι, μπράβο, το θυμήθηκα. Ε, πρέπει να υπάρχει σύμβαση έτσι ώστε ειδικά μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση έτσι ώστε αν αφαιτούνται πληρωμές οι οποίες είναι στα πλαίσια μια σύμβαση να μπορεί να τις διεκδικήσεις σχετικά αυτόματα χωρίς αγωγή με μια εντολή πληρωμής το οποίο απλά πάει και σου φέρνει τα χρήματα. Ε, είναι και αυτό και επίση σε αυτέ τι περιπτώσει έχει και μετά δικαίωμα να βάλει τόκου υπερημερία. Ναι, έτσι κι αλλιώ έχει δικαίωμα να βάλει τόκου υπερημερία και εγώ σε αυτό θα κατέληγα. Μ, δεν είμαι σίγουρο αν μπορεί μετά να το... Χωρίς ε, σύμβαση, το όχι περιμερίας είναι... Ε, ανάποτε... Θεωρούν εξόφληση τιμολογίου σε, σε 30 μέρες. Το αργότερο σε 30 μέρε, ναι, σωστά. Ναι. Οπότε, Εκτός αν υπάρχει ναι. άλλη συμφωνία μεταξύ σου. Αλλά επειδή έχει τύχει να πάρω και τιμολόγιο, mm. εγώ το οποίο το, το λέει, mm. μπορείς να βάλεις πάνω το όχι περιμερίας στο τιμολόγιο. Ναι, δεν είναι... Το οποίο και αυτό δεν είναι. Μπορεί να μην του ε, διεκδικήσει άμα θέλει yeah. να κάνει μια εξυπηρέτηση ή κάτι άλλο, αλλά το ότι είναι εκεί είναι εκεί και. Ακριβώς. Για κάποιο λόγο. Ακριβώ. Οπότε. Αυτά είναι το πρώτο σκέλο που εγώ ήθελα να πω. Νομίζω πάντως και η άλλη μεριά δεν είναι ωραία. Και δεν ξέρω αν είναι απαραίτητα ελληνίλα ή άλλη. Αλλά είναι εταιρείε. Το να μην κάνει deliver. Όχι, όχι. Ε, εταιρείε που σε μεγάλο βαθμό είναι και κυρίω μεγάλε, ναι. οι οποίε συστηματικά επιλέγουν να αργούν τι πληρωμέ του και να χρησιμοποιούν τα χρήματα των προμηθευτών του ναι. για να φτιάχνουν το δικό του cash flow. Ναι, είναι τρομερό. Το, το οποίο. Είχαμε την τύχη και την ατυχία να μην έχουμε πάρα πολλού τέτοιου πελάτε, ναι. αλλά το οποίο συναντάω πάρα πολύ με το, το OpenCon, το συνέδριο που κάνουμε, ναι. που πλέον βοηθάω μόνο στο τιμολογιακό κομμάτι, αλλά είναι απίστευτο το πώς το διαχειρίζω αυτό το πράγμα τέτοιε εταιρείε. Είναι ξεκάθαρο από την αρχή αυτό όμως σε μια συμφωνία. Ναι, είναι ξεκάθαρο. Σου λέει ότι επειδή εγώ είμαι η Αντώνης ΑΕ, ναι. δεν πληρώνω. Τι εννοείς δεν πληρώνει. Δεν πληρώνω. Πληρώνω μετά από τρει μήνε. Έξι μήνε. Ένα μήνα. Που ένα μήνα, εντάξει, μπορεί να πει ότι είναι OK, αλλά μετά σου λέει ότι. Ε, δεν δέχομαι προπληρωμέ, δεν δέχομαι του δικού σου όρου. Σε αγνώ. Απαιτώ πράγματα πριν να έχουμε υπογράψει μαζί. Γενικά υπάρχει και Έλα, αρκετά κακή διαχείριση από τέτοιου μεγάλου οργανισμού. Και η δικιά μου επιλογή είναι ότι όσο μπορώ, απλά θα του αποφεύγουμε. Δηλαδή είναι, είναι, είναι πάρα πολύ άσχημο γιατί πραγματικά θεωρώ ότι στο, στο οικονομικό τη κομμάτι πάνω στο business plan λέει ότι θα καθυστερούμε του προμηθευτέ τόσο, το οποίο μα δίνει τόσο cash flow και κάνουμε αυτά τα πράγματα. Και αυτό γιατί, γιατί είμαι μια μεγάλη εταιρεία, θα βάλει ένα λογότυπο ή οτιδήποτε άλλο, άρα. Και αντί να έχω μια τράπεζα, θα έχω πολλέ. Ναι. Οι οποίοι είναι οι πελάτε μου. Και μετά σε επιστολιάζω και λιγάκι και αντί να βρει εσύ μετά άκρη. Ή πουλάω τα, Είμαστε σε μια τρίτη εταιρεία wow. και τρέχα βρέθηκα μετά. Τρομερό. Τρομερό. Το, το άλλο κομμάτι τη ελληνίλα που θέλω να αναφέρω mm -hmm. είναι το παζάρι. <laughs> Α, αυτό νομίζω ότι και αυτό παίζει στο εξωτερικό, ίσω όχι σε τόσο μεγάλο βαθμό. Να σου πω ποια είναι η διαφορά, Για μένα το παζάρι δεν είναι η διαπραγμάτευση. Για ε, είναι μια διαφορά. Η διαπραγμάτευση είναι, ωραία, έλα να δούμε. Εσύ τι θέλει, Θέλω να σου πουλήσω ένα παγούρι. Ωραία. Βασικά θέλω να αγοράσω ένα παγούρι. Αντώνει πόσο έχει το παγούρι, έχει 10 ευρώ. Ωραία. Ε, αν στα προπληρώσω και μου δώσετε το παγούρι σε ένα μήνα, μπορεί να μου το κάνει 8 ευρώ, αυτό είναι μια διαπραγμάτευση, γιατί έχει ένα παρεδώ. Okay. Εκείνη τη στιγμή, ας πούμε. Λέω για ένα παράδειγμα. Ή, εντάξει, το παγούρι δεν είναι υπηρεσία. Οπότε. Έχει και στο παγούρι παίζει παθάρι όμω. Ναι. Όπω αυτό είναι επιθυμητό. Η διαπραγμάτευση έχει ένα παρεδώ. Okay, το, ναι. το, παζάρι είναι αρκετά one way. Δεν θα πάρει παγούρι με αυτοκόλλητα, θα πάρει και το παγούρι, ρε παιδί. ναι, αυτό α πούμε. Ή ξέρω εγώ, α, άμα θε με 8, έχω αυτό, αλλά άμα το, ό, όταν το γυρνά ανάποδα δεν είναι αδιάβροχο, ξέρω εγώ, θα φεύγουν τα ζουμιά από κάτω. <laughs> <laughs> ναι, ναι. Αυτό είναι μια διαπραγμάτευση. Γιατί πάμε να δούμε κάτι το οποίο εξυπηρετεί και του δύο μα. Που ναι, εσύ θα πουλήσει ένα προϊόν το οποίο έχει λιγότερο profit margin. Και εγώ θα πάρω ένα λίγο χειρότερο προϊόν, αλλά θα. Δεν θα φάω την ναι. αντιβροχοποίηση να όμω. Ακριβώ. Την οποία δεν, δεν με ενδιαφέρει και τόσο, α πούμε το παζάρι και αυτό το οποίο με εκνευρίζει είναι όταν έρχεται κάποιο και, σου ζητάει μια υπηρεσία. Και λέμε εμεί, αυτό είναι. Και λέει, Α, ωραία, αυτό έχει 10 ευρώ, τέλεια. Ε, μπορούμε να το κάνουμε αυτό Και τελειώνω εκεί. <laughs> και δεν είναι να, να δώσω κάτι άλλο για αυτό. Και αυτό το οποίο σκεφτόμουν είναι ωραία. Καταρχάς, Έστ, ωραία, έστω ότι εσύ πιστεύει ότι δεν αξίζει τον κόμμα αυτό, αυτό που έχω να σου δώσω, δεν αξίζει αυτά τα χρήματα. Mm -hmm. ξεκινάμε από εκεί. Ωραία. Μετά υπάρχουν δύο ενδεχόμενα. Εγώ το έχω τιμολογήσει δίκαια ή άδικα. Δηλαδή, εγώ πάω να βγάλω κανονικό κέρδο από αυτό. Τι θα πει κανονικό κέρδο, ρε παιδί, ή υπερκέρδο. Αυτό ήθελα να πω. Δηλαδή, εκμεταλλεύομαι. Το υπερκέρδο των <laughs> εταιριών ή αν εγώ εκείνη τη στιγμή εκμεταλλεύομαι, α πούμε, πιθανόν μια δική σου ανάγκη okay. και πάνω στο πουλήσω, full, ή αν είναι, ένα, είναι μια τιμή η οποία. είναι, ας το πούμε... Ναι, υπερκέρω θα μπορούσε να πει ότι υπερχρεώνει κάτι για το οποίο ο άλλο έχει vendor lock-in. Δηλαδή, ναι. για κάποιο λόγο του έχει ε... δώσει μια υπηρεσία η οποία δεν μπορεί να την πάρει από αλλού, τον α. έχει κλειδώσει και τον αναγκάζει να πληρώσει πάρα πολλά χρήματα. Ναι. Αυτό θα μπορούσε να είναι. Αν θεωρούμε ότι εγώ εκείνη τη στιγμή δεν τιμολογώ σωστά, στην ουσία στη βάση του είναι θέμα εμπιστοσύνη. Εγώ δεν θεωρώ ότι σε μια ελεύθερη αγορά ότι υπάρχει υπερκέρδο από τη στιγμή που εγώ μπορώ να επιλέξω να πάω κάπου αλλού. Δηλαδή, άμα δεν, ναι, άμα δεν μιλάμε για περιπτώσει όπου υπάρχουν καρτέλ ή μονοπόλιο ή οτιδήποτε άλλο το οποίο ναι. μπορεί να ελέγχουν κάποιοι την τιμή. Ναι. ναι. Και δεν νομίζω ότι μια εταιρεία πέντε ατόμων προγραμματιστών μπορεί να, μπορεί να είναι καρτέλ. Ναι. Εκτό αν είμαστε τόσο καλοί. Άμα είμαστε τόσο ναι, καλοί, ναι, ναι. μπορούμε να, να έχουμε ναι, κάνει καρτέλ. Μπορεί και σε πληρώνω σε τρει μήνε. Εγώ έναν άλλον, και αν θέλω, σε πληρώνω και πάει λέγοντα. Λοιπόν, οπότε εγώ σκεφτόμουν. Έστω, ωραία, οπότε παίρνουμε αυτό το ενδεχόμενο. Εγώ έχω βάλει μια τιμή που πιστεύω ότι αυτή μα κάνει χαρούμενο. Mm -hmm. Γιατί να το δώσω για λιγότερο. Αν αυτή η τιμή για μένα βουλεύει και παίρνω αυτά τα χρήματα στην αγορά, γιατί να τα δώσουμε κάπου λιγότερα. Αυτό είναι το ένα το οποίο σκέφτομαι. Τι ξέρω. Και, εκεί πέρα θα σου πω. Και κατά δεύτερον, να πω. Ωραία, εσύ τι θα κάνει γι' αυτό. Ρε, εσύ ξέρει τι στεναχωριέμαι. Στεναχωριέμαι γιατί μου έχει τύχει να μιλήσω εγώ με προμηθευτέ δικού μα ή κυρίω με παιδιά, ρε, παιδί μου, που έχουμε συνεργαστεί για διάφορου λόγου, εξωτερικού συνεργάτε κλπ. Και, και ξεκινάνε και μου λένε πω, πω γι' αυτό κανονικά θα έπαιρνα πέντε, αλλά για σένα τέσσερα. Συγνώμη, ah, ναι, 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 δεν ναι, μπορώ να παρακάτω. Το οποίο ναι, αυτό ναι, ναι. του έχει δημιουργήσει. Ψυχολογικό πόλεμο του έχουν κάνει άλλοι και το έχουν καταλήξει αυτό. Ναι. Δηλαδή, εγώ καταλήγω και του λέω: Ρε, είσαι χαρούμενο με τα τέσσερα ή θέλει πέντε. Πε με εσύ ότι θέλει πέντε και άσε μένει να επιλέξω αν μπορώ να δώσω αυτά τα χρήματα ναι. ή όχι. Και άμα δεν μπορώ να τα δώσω, πάμε να βρούμε κάτι άλλο. Αλλά μην ξεκινά με μία έτσι. Ναι, εκατότα... 100... Μα είναι ακριβώ το, 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 πράγμα το οποίο είναι. είναι... Το θεωρούν φυσιολογικό αυτό, επειδή απλά έχει έρθει κάποιο άλλο και του έχει πει: Ω, θα κάνουμε παζάρι. Θα. σαν τα. Τέτοια, σαν τα ενίκια στο σπίτι. Που έρχεται ο άλλο και σου λέει: 1600 βάλω το ξέρω εγώ, ή 2000, 5000. Γιατί, ναι, ναι, ναι. Ε, γιατί θα έρθει ο άλλο και θα μου ζητήσει παζάρι, ε, να το ρίξω λίγο. Εγώ θέλω να πάρω τόσα, αλλά βάλω. Γιατί κάνουν τα μαθηματικά περίεργα. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω πραγματικά. Και είμαι all in για διαπραγμάτευση. Αλήθεια λέω, είμαι μέσα για διαπραγματεύσει. Να δούμε, ρε παιδί μου, ωραία. Είμαστε δύο πλευρέ που κάτι έχει να δώσει μία, κάτι έχει να πάρει άλλη. Κάποιε ανάγκε έχουμε και πάμε να τα βάλουμε κάτω να βρούμε αυτό το μείγμα το οποίο δουλεύει και για του δύο μα. Αυτό, αυτό, εμένα μου αρέσει κιόλα, δηλαδή να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Ε, από εκεί και πέρα, αυτό το one way, πρώτον, το ότι α, απλά δώσω λιγότερο What the fuck, το καταλαβαίνω. Κατά δεύτερον, αυτό το οποίο λε, ξέρει τι, εγώ κάνω Αυτό για παράδειγμα, ο αδερφό μου το είχε πει, του το κάνει ένα, το αδερφό μου. Mm -hmm. Και του λέει, εντάξει, εγώ κάνουν νικά, τόσο γι' αυτό, λέει, αλλά για σένα το ζωή του λέει, λέει, γιατί ξέρει και από χθε, λέει. Γιατί, γιατί να μου κάνει <laughs> καλή τιμή, δηλαδή, και, δηλαδή κυριολεκτικά, δηλαδή πραγματικά μου φαίνεται ύποπτο. Του το είπε εκείνη τη στιγμή, γιατί ήταν, δεν θυμάμαι, για κάποια δουλειά που ήταν λίγο πιο μεγάλη και ήταν στα πλαίσια. Μπορεί να κάνει κάτι άλλο. Α πούμε, εμεί για παράδειγμα, κάποια περίοδο, νομίζω ότι έχουμε ψηλοσταματήσει αυτό, αλλά για κάποιε συνεργασίε που θεωρούσαμε ότι θέλαμε να βοηθήσουμε παραπάνω, είχαμε ένα χρονικό διάστημα στο οποίο δίνουμε μια σταθερή έκπτωση. Ναι. Ισχύει. Γιατί το κάνει αυτό, Γιατί πολλέ φορέ υπάρχει μια συνεργασία που θε να ξεκινήσει, θε να βρει έναν τρόπο να γίνει αυτό, η άλλη μεριά μπορεί να μην μπορεί να πληρώσει αυτό. Mm. Οπότε πα και λε, ξέρει τι, παίρνω ένα ρίσκο ότι θα έχω ένα πελάτη που θα ήθελα να έχω σε ένα χρόνο. Και ευθύνω ναι. για 6 μήνε, για 9 μήνε, για ένα χρόνο, δεν ξέρω για πόσο, μια έκπτωση. Ναι. Αλλά αυτό είναι κάτι συγκεκριμένο. Έχει μια εμμηνία λήξη, έχει κάτι άλλο. Ναι. Έχει μια συνθήκη για την οποία αντί για πέντε είναι 4. Ναι. Δεν είναι ότι επειδή θα έχουν ξύνει στα παζάρια ναι, ή κάτι ναι, τέτοιο. Ναι ναι ναι, 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 ναι. Άσε. Δηλαδή, άμα δεν μπορώ να πάω. Δεν, δεν ξέρω εγώ, α πούμε, δεν αισθάνομαι καλά να πάω σε κάποιον που να ξέρω ότι δεν είναι χαρούμενο με τα χρήματα τα οποία του έχω δώσει. Και τι θα το πετύσω μετά. Είναι ο λόγο πολλέ φορέ στην Ελλάδα που φεύγω να παίρνω υπηρεσίε από γνωστού και φίλου. Γιατί Συμφωνώ. μπορώ να μου κάνουν μια καλύτερη τιμή, κάτι τέτοιο και μετά να μην είναι χαρούμενοι με αυτό, να μην μου δώσουν μια καλή υπηρεσία ναι, ναι, ναι. ή να, να μην κάνω... απαντάνε ξέρω, στα email σου επειδή Να άλλη... μου κάνουν μια έκπτωση στην οποία δεν θέλω. Ναι. προτιμώ να δώσω την πλήρη τιμή Για πάρεις την και πλήρη να πάρω ποιότητα. την πλήρη υπηρεσία. Ναι, ναι, συμφωνώ πολύ. Παρά να, 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 γίνει το παζάρι επειδή πρέπει να γίνει παζάρι ναι. και να φτάσει ε, στο δεύτερο. Στο τέλο τη ημέρα μπορεί να κάνει παζάρι και να ζητά καλύτερη τιμή για να πάρει την ίδια υπηρεσία, αλλά ποτέ δεν θα την πάρει. Γιατί, κάπως... <εστοί> θα... γιατί θα εμφανιστεί κάποιο. Ή απλά η υπηρεσία ήταν ψεύτικη τιμή. Ναι, Θα... ακριβώ. Θα εμφανιστεί κάποιο ο οποίο μετά θα δώσει την πλήρη τιμή γιατί θα εμφανιστεί. Γιατί εκείνη τη στιγμή συνήθω το παζάρι είναι άπλιστο. Είναι δηλαδή, γιατί να μην γλιτώσω κάτι αν μπορώ να το γλιτώσω και αυτό το οποίο δεν σκέφτεται, δύο βήματα μπροστά σου σκάκι, είναι το ότι δεν θα πάρει την ίδια ποιότητα. Δεν θα πάρει αυτό το οποίο έχει στο μυαλό σου να πάρει. Γιατί όταν θα εμφανιστεί κάποιο που δεν θα κάνει το παζάρι, γιατί θα εμφανιστεί. Δηλαδή πλέον είναι άλλοι. Οι φάρτε, υπάρχουν αυτοί που κάνουν το παζάρι και υπάρχουν και αυτοί που δεν τα κάνουν. Δεν είναι... Εγώ δεν το έχω καθόλου. Ναι. Ούτε εγώ δεν το κάνω. Διαπραγματεύομαι, αλλά δεν το κάνω. Ε, ρε σου λέω, ήμουν α... ε, με έναν Ιρανό συνάδελφο από την <συνάδελφο> πλατφόρμ και μου εξηγούσε πώ γίνεται να μην κάνω παζάρι. Εγώ μου λέει, αφού είσαι Έλληνα και τέτοια. Ναι, ναι, ναι. Και ότι αυτό μια φορά είχε πάει στην Αθήνα και πήγε να πάρει κάτι μπαχαρικά και από 2 ευρώ το δώσανε 50 λεπτά. Και λέει, Πόπο, λέει, δεν μπορώ να φανταστώ, λέει, τι πάνε και κάνουν στου τουρίστε και του το δίνουν 2 ευρώ, να αυτό 50 ναι, ναι, ναι. λεπτά. Ναι. Εντάξει. Δεν μπορώ να ξεκινήσω έτσι όμω. Ούτε εγώ. Δεν δε, δε μου αρέσει να. Παζάρι έχω κάνει μόνο σε τουριστικέ φάσει που έχω πάει σε μέρη που μου έχουν πει και κάνει παζάρι, γιατί δεν κάνει σηνοριακά προσβλητικό. Και δεν νιώθω και πολύ άνετα. Ε, εγώ δεν το έχω. δηλαδή Φαντάζομαι ακόμα και λόγω χιού, ρε παιδί μου, πολλέ φορέ έχουμε περάσει πέραν την Τουρκία, που ναι. απλά ξεκινάνε μία τυχαία τιμή, ρε παιδί μου. Ξέρω, κάνει ο άλλο μυρίζει τα νύχια του, α πούμε, ναι, ναι, και ναι. λέει 50 ευρώ. Ναι, κάτι. ναι, ναι. ναι. Ε, μία τυχαία τιμή, ρε παιδί μου, τελείω. Ναι, ναι. Και μετά άρχιζε και λε, εσύ ξέρω εγώ 10 ευρώ. Και αυτό σου λέει 30 ευρώ. Οπότε, άμα ρε παιδί μου από αυτό έχει πάει από του 50 στο 30, καταλαβαίνει ότι αυτό το 50 το έλεγε επειδή ξέρω ότι είναι να το κάνει παζάρι. Οπότε φτάνει ναι, μία κατάσταση. Ναι, ναι. Να... να έχει σημασία το πόσο καλό είναι το παζάρι για το τι θα πάρει. Δεν υπάρχει. Δεν είμαι αρέσει. Έχω καλύτερα πράγματα να κάνω. Μαριέμαι. Ναι. Άλλοι περνάνε Βαριέμαι. καλά Βαριέμαι. με αυτό. Ναι, ναι, άλλοι περνάνε καλά, ισχύει. Δεν είναι για μένα. Ναι. Δεν, δεν το έχω καθόλου. Δεν μ' αρέσει, δεν το ευχαριστιέμαι, δεν περνάω καλά. Δεν χαίρομαι ότι τον έκλεψα τον άλλο. Ναι. ναι, ναι, ναι. ναι. Συμφωνώ και εγώ εκεί είμαι. Ενώ έχω επειδή μου γνωστού και φίλου που ναι, ξέρω, θα ξέρω, κάνουν ναι. παζάρι, θα γυρίσουν να μου πουν ότι το πήραν, ξέρω εγώ, μισή τιμή και θα είναι περήφανοι που κλέψανε ή που ναι, ναι. ρίξαν τον άλλον. Ε, δεν ξέρω. Εγώ δεν τη βρίσκω. Έχω και ένα τελευταίο να πω. Για πε. Κομμάτι τη Ελληνίδα. Είναι το. Να σου πω, βιάζομαι. <laughs> αλλά μετά εξαφανίζεται. <laughs> πω, πω. Φοβερό. Να σου πω, πρέπει να κάνουμε. Αυτό πρέπει να τελειώσει χθε αυτό. Και μετά εξαφανίζεται. <laughs> Νομίζω αυτό το, να δεις και δύο. το θέλω χθε. Πρώτον το θέλω χθε. Κατά δεύτερον, εξαφανίζομαι. Να σου πω κάτι. Εγώ θεωρώ ότι όλε αυτέ οι εταιρείε καταλήγουν σαν τον τα Πρόβατα. Ναι, ναι. Και του λύκου, τι ήταν, το λύκο. Ναι, 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 ναι. Που όλα έλεγε μετρώνε, μετρώνε. Και... Μετρώνε, μετρώνε, μετρώνε. Και στο τέλο μετά τον φάγανε όντω. Έτσι κι αυτοί. Εσύ. Σου λένε μια φορά, βιάζομαι. Άμα δεν σε. Εκείνη τη στιγμή ζητά μια χάρη. Ναι. Όταν ζητά μια χάρη, θα πρέπει αυτή τη χάρη να αποδείξει ότι ζήτησε για ένα λόγο που έχει νόημα. Γιατί μετά κάθε φορά που θα ζητά χάρη από εκεί και πέρα. Ναι. δεν πρόκειται να γίνεται αυτή η χάρη για σένα λοιπόν αυτό το οποίο προσπαθ, προσπαθώ εκπροσωπώντας αυτή την εταιρεία να κάνω από ένα σημείο και μετά είναι ότι όταν εμφανίζεται αυτό έχει τιμή mm -hmm. αυτό έχει τιμή δηλαδή, α, δηλαδή αντί να είναι χάρη γίνεται τιμή ώστε να επιλέξει ο άλλος θα μαθαίνει να δώσει αυτά τα χρήματα ναι. το θέλω Αξι... γρήγορα ναι. κάνει τόσο αξίζει τον κόπο κάνει τόσο και κάνει τόσο επειδή το θες χθες και βλέπει. Κάνει τόσο γιατί πα και πληρώνει 5% παραπάνω για να πάρει μια θέση πιο μπροστά στο αεροπλάνο. Για να... Ακριβώ. Πληρώνει το fast track. Ή το, το την προστινή θέση, θέλω. παιδί μου. Ή την προστινή θέση. Δηλαδή το, το, πιο απλό που πάνε και χρεώνουν τι yeah. θέσει. Εγώ δεν ξέρω, πάντα παίρνουν τελευταία. Ναι, και εγώ παίρνω τίποτα έχει, όπου έχει, φρει το αεροπλάνο. Ε, είτε παίρνω. Εξαρτάται την πτήση τώρα. Γενικά μου αρέσει παράθυρο είτε μέση. Αλλά με είναι μεγάλη πτήση, επειδή πάω συχνά στο τουαλέτα, μπορώ να επιλέξω και το διάδρομο για να μην ενοχλώ. Περίμενε, είπε παράθυρο ή μέση. Ναι. Δηλαδή προτιμά να έχει δύο άσχετου δεξιά και αριστερά σου. εντάξει, καλά, καταρχά. Άμα δεν είμαι μόνο. Όταν είναι... είσαι μόνο, λέμε. Α, τώρα. Όταν είμαι μόνο, παράθυρο. Ε, ναι. Όταν είμαι μόνο, παράθυρο. Και κάποιε φορέ έχει τύχει να επιλέξω και διάδρομο, εξαρτάται. <σφυ> Αλλά κατά βάση παράθυρο μου αρέσει πάρα πολύ να κοιτάω από έξω το αεροπλάνο. Και εγώ χαζεύω. Ενώ έχω επισφοβία. Το οποίο ναι. είναι περίεργο. Ναι, ε, δηλαδή, είναι τόσο, τόσο ψηλά που δεν φαίνεται ότι είσαι ψηλά. Είναι σαν αυτό που θα μου κάνουν ναι, με την αλλεργία που θα μου κουμπώνουν μια ένεση με γύρι. Ναι, η με, μυνοθέραπη. <laughs> ναι, αυτό που, οπότε πιστεύω, πιστεύω ότι όταν το μετατρέπεις από χάρη σε προϊόν, πιστεύω ότι είναι το πιο τίμιο. Γιατί εκεί βλέπει και, και την πρόθεση κάποιου πραγματικά. Mm -hmm. και και βλέπει εκείνο πόσο σημαντικό είναι αυτό. Αξίζει από εκεί που θα το παίρνω 10 ευρώ να δώσω 12, 15, 20 30 για να το έχω όντω τώρα. Αυτό. Οπότε ξαναμάλλον σου πει όχι, δεν είναι το ενδεχόμενο. Ή θα πάει κάποιον άλλο προμηθευτή, που εσύ μπορεί να επιλέξει αν θε να το πάρει αυτό το ρίσκο ή όχι, mm -hmm. ή δεν το χρειάζεται χθε και μπορεί να το έχει την επόμενη εβδομάδα με δέκα δρα. Όχι, είναι σωστό αυτό. Ε, και ίσω είναι και πολύ σωστή η επιλογή να το, να το πα στον άλλον. Δηλαδή, ίσω είναι περισσότερο τη λογική ότι ξέρει ότι θα σου κάνω μια φορά χάρη, αλλά. Έτσι και μου αποδείξει ότι δεν χρειαζόταν μη τυχόν και μου ξαναμιλήσει μετά για χάρη. Ναι, ναι. Αλλά μπορεί και αυτό να μην χρειάζεται. Ναι, δεν υπάρχει λόγο. Α, ωραία. Αυτή είναι η τιμή. Όσοι έχουμε πει, απλά επιδείο, επειδή είναι έτσι. Ναι, βασικά είναι ακριβώ το ίδιο. Είχαμε πάει τώρα στο Ηράκλειο και πήγαμε μια μέρα στην Κνοσό. Ναι. Και τη, τη μέρα που είμαστε πρωί στο Ηράκλειο, μα ε, λέει ένα φίλο μα εκεί πέρα: Πρέπει οπωσδήποτε να δείτε την γνωσό και να δείτε οπωσδήποτε με ξαναγώ γιατί θα, δείτε, θα καταλάβετε τα δεκαπλάσια πράγματα. Παίρνουμε εκείνη το μεσημέρι μία ξαναγό που κάπω βρεθήκαμε και βρήκαμε το τηλεφωνό τη. Εκείνη προφανώ εκείνη τη στιγμή λέει: Θε σήμερα το απόγευμα, θα σου πω μια μεγάλη τιμή. Θα σου πω μια τιμή που εγώ θα είμαι χαρούμενη. Ναι. Αντί αυτή τη στιγμή που θα βλέπα τηλεόραση, θα έκανα μπάνιο και θα ξυνόμουν, ξέρω εγώ, στο σπίτι ναι. μου, θα σου κάνω ξε... Τι πιο απλό. Ναι, ναι, ναι. Και προφανώ ήμουν αδιατημένο δηλαδή, να πληρώσω παραπάνω χρήματα γιατί δεν ήταν κάτι που είχα οργανώσει, δεν ήταν κάτι που είχα ψάξει. Δεν ήξερα ποια είναι μια κανονική τιμή. Έλεγα: Είμαι διατεθειμένο να δώσω αυτά τα χρήματα για αυτή την υπηρεσία που έχω μπροστά μου. Μπορεί να με έκλεψε, μπορεί να με έκλεψε, μπορεί, δεν ξέρω. Αλλά όλοι κάνουν αυτό το πράγμα, το οποίο είναι πάρα πολύ απλό η αλήθεια είναι. Είδες. Δεν ξέρω γιατί τα μπλέκουμε τα πράγματα. Ναι. Είναι απλό, πρόσεξε. Τα, με, τα μετατρέπει όλα αυτά τα προβλήματα σε εύκολε διεξόδου και χρήματα. Δηλαδή, αργεί κάποιο να σε πληρώσει. Είναι ξεκάθαρο ο τόκο του χρόνου. Mm -hmm. Είναι ξεκάθαρο γιατί πρέπει να υπάρχει τόκο πρώτα απ' όλα, το είπαμε αυτό, αλλά υπάρχει ο τόκο υπάρχει ο τρόπο να πάρει τα χρήματα άμεσα. Επίση, αν δεν μπορεί να έχει τέτοια σύμβαση που έχει εμ, εμ, εντολή πληρωμή, μπορεί να είναι μια Αμερικάνικη εταιρεία, το καλύτερο να πληρώνει in advance, βέβαια. Να, το, να τα παίρνει μπροστά τα χρήματα γιατί είναι μεγάλο το ρίσκο μετά, αλλά οκ, okay, το επιλέγει ο καθένα. Οπότε, μετατρέπει χρήματα το χρόνο. Mm -hmm. Πόσο καθυστερεί κάποιο. Και έχει και τον τρόπο να πάρει τα χρήματα εύκολα. Δύο. Έρχεται η ώρα του παζαριού. Μετατρέπει τη μείωση τη τιμή σε κάτι το οποίο φέρνει. Μειώνει το scope. Ε, Κάνει πιο χαλαρό το πότε θα παραδώσει. Δεν ξέρω. Αλλά κάτι πρέπει να γίνει αυτό. Θέλει ο άλλος κάτι χθε. Τέλειο. Μετατρέπεται σε χρήματα. Και όλα είναι απλά μετά. Πολύ απλά. Δεν μπορούσε να υπάρχει. Λογικά σίγουρα υπάρχουν εταιρείε που το κάνουν, αλλά να, επειδή το κλασικό τέτοιο είναι ότι και εγώ που ξέρω θα πάρω τη δουλειά στο τέλο. Τι ξέρει, και εγώ που ξέρω ότι οι λέει δεν σε προπληρώνω, ναι. γιατί δεν ξέρω αν θα πάρω τη δουλειά στο τέλο. Ναι. Αν δηλαδή αυτό που μου έχει υποσχεθεί θα είναι αυτό που θα πάρω εγώ στο τέλο. Ναι. Γιατί να μην υπάρχουν escrow accounts και για αυτό το πράγμα. Μπορούν να υπάρχουν Μπορούν να υπάρχουν. Αλλά, αλλά κατά βάση, κατά βάση το εμπόριο λειτουργεί. Πληρώνει και παίρνει. Δεν παίρνει και πληρώνει. Θεωρητικά είναι. Θεωρητικά. Είναι, και είναι συναλλαγή, οπότε γίνεται ταυτόχρονα. Δηλαδή το, το εμπόριο πάντα ήταν ότι σου δίνω κάτι έτοιμο και παίρνω κάτι σαν αντάλλαγμα. Όταν πα σε ένα κατάστημα και θε να αγοράσει κάτι, πληρώνει και σου δίνει το προϊόν. Έχι, σωστά. Τη Μαζί με την απόδειξη. Σωστά. Ωραία. Πεσί για το σπίτι σου, πληρώνει τον νίκη και μπορεί για τον επόμενο μήνα να μείνει μέσα. Σωστό. <χει> στο κινητό σου πληρώνει και μπορεί να το χρησιμοποιεί. Σωστό. Δεν είναι παντού έτσι. Αλλά σε μεγάλο βαθμό είναι έτσι. Πότε δεν είναι έτσι όταν στο τέλος του μήνα, για παράδειγμα, θα εξαρτηθεί το τι θα πληρώσω από το τι χρήση έκανες. Σωστό, ναι. Για παράδειγμα. Λέω. Αλλά σε πολύ σημαντικό βαθμό, στα πράγματα τα οποία είναι συγκεκριμένα, Πληρώνει και στο δίνουμε την απόδειξη. Υπάρχει λοιπόν να πω αποκάσεις... Δηλώνω ναι. διορθωμένο. Υπάρχει Στην κάτι. Στην περιοχή. Όχι απόλυτα, Μη τίποτα περιοχή. δεν είναι απόλυτα, αλλά σε μεγάλο βαθμό αυτό γίνεται. Επίση, υπάρχει η δυνατότητα να πει ότι το intellectual property το παίρνει όταν ξεκαθαρίσεις ο λογαριασμό. Υπάρχει και αυτό. Ναι, σωστό. Οπότε... Αλλά αυτό μετά μπλέκει πολύ τη, τη συναλλαγή. Αυτό. Εγώ σου λέω και το πιο απλό, ωραία. Δεν παίρνει το intellectual property ο άλλο. Οκ, okay, ναι. Ε, ενώ νομίζω ότι το σημαντικότερο ότι σε όλε αυτέ τι περιπτώσει υπάρχει τρόπο να ξεκαθαριστούν τα πράγματα. Η ερώτηση είναι αν το ποσό κάθε φορά είναι ικανό να αξίζει το κοινό γι' αυτό. Ναι. Και δεν νομίζω ότι είναι. Ούτε εγώ. Για να απαντήσω αυτό που έλεγε. Αυτό που λε. Ωραία, ζεριάσαμε λιγάκι σήμερα. Ναι, ναι, είπαμε. Ε, τώρα έτσι, προτελευταίο επεισόδιο και πάμε τελευταίο να ανέβουμε. Κοίτα, γενικά η Έλληνοι λένε, νομίζω. Δεν θέλω να λέω ότι είναι μοναδικό προνόμιο τη Ελλάδα. Όχι. Ας. Δεν είναι. Αλλά ενδεχομένω επειδή συναστρεφόμαστε. Των Ελλήνων. Των Ελλήνων αλλά επειδή συναστρεφόμαστε με πολύ κόσμο που είναι, τυχαίνει να είναι Έλληνε. Ναι. Ε, μπορεί να έχουμε πολύ περισσότερα παραδείγματα τέτοια. Παντού υπάρχουν αυτά. Δηλαδή, μην είμαστε και τελείω συνηχιστέ. Ναι, δεν το λέω καλά. Δεν θέλω να πω κακά λόγια για αυτή τη χώρα και του ανθρώπου. Δηλαδή, αλλά εφάνε, νομίζω αλλά ότι, ότι ναι, η διαφήμιση πολλέ φορέ που κάνουμε είναι κάπω έτσι. Ναι. Ότι α, εδώ πέρα θα και να κάνει παζάρι, θα και να κάνει αυτό. Θα σου δώσω μια τιμή η οποία είναι πιο μεγάλη. Δηλαδή, είχαμε και αυτή τη φήμη και λόγω τουρισμού ενδεχομένω. Που πάντα ο τουρισμό ήταν ένα κομμάτι που υπήρχε. Υπήρχαν πολλά από αυτά τα στοιχεία και ίσω γι' αυτό μα έχουν μείνει παραπάνω. Τώρα που ήμασταν κεφαλονιά και, και ήρθαν κάποιοι φίλοι μα, οι οποίοι είναι Ιταλοί, ε, ρωτάει κάποια στιγμή, ο ένα λέει: Το δέχεστε πρέπει να βγάλουμε τρετά. Άσερε, ναι, κατάκι. Τρελαίνω με αυτό. Αλλά, αλλά, η αλήθεια είναι ότι δεν, δεν ήξε, ήταν η πρώτη φορά στην Ελλάδα. Η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα που, που παίρνει. Μόνη. Είναι από τι λίγε χώρε στην Ευρώπη που δεν χρειάζεσαι μετρητά. Ναι στις, στις Βρυξέλλες έχει τύχει στο καρά κέντρο να πάω να πάρω fast food και να παίρνουν μόνο μετρητά και να μην μου δίνουν και απόδειξη προφανώ. Εννοείται. Και νομίζω ότι ο, μόνο μόνος κλάδος που δυνατά ακόμα κρατεί είναι το ταξί. Δεν νομίζω ναι. ότι υπάρχει κάτι Οι άλλο. Γιατροί, δικηγόροι, αυτά, εντάξει. Οφείλουν να έχουν... Ναι. Ενώ δεν μπορεί να σου πει ο άλλος δεν παίρνω κάρτα, σου πει α... Δεν έχω μπαταρία στο POS. <laughs> ναι, δεν έχω μπαταρία στο POS <laughs> και έχει πέσει και το ρεύμα και δεν ξέρω κι εγώ τι <laughs> άλλο. Αλλά θα πρέπει να μπορεί να επιμείνει. Ενώ στο ταξίδι ναι, μπορεί ναι. να σου πει ο άλλο δεν Εγώ έχω δίκιο. Το, το έκανα με έναν γιατρό, μου λέει: Δεν έχω μπαταρία. Του λέω: Εντάξει, περιμένω, πάρτε του επόμενου. Μου λέει, με κοιτάζει, μου λέει: εσύ λέει, μα τα παίρνουν όλα, λέει η εφορία. <laughs> του λέει: Δεν πειράζει. Και εμένα, Του λέω: Φορολογημένα είναι. Έχω <laughs> την εντύπωση ότι και οι γιατροί ε, δεν έχουν αγίθει Δεν ξέρω, δεν θυμάμαι. Νομίζω, νομίζω. Δεν, έχω, να, δεν, δεν, ξέρω, ξέρω. δεν έχει σημασία. Ε, μην κράτησουμε άλλο την Ελλάδα. Ναι, το, το, σημαντικό είναι. Είπαμε απλά κάποια πράγματα τα οποία υπάρχουν. Ούτε είναι αυτό ολικό, ούτε σημαίνει ότι αυτά δεν υπάρχουν αλλού. Αλλά εδώ τα έχουμε παρατηρήσει αυτά. Καλό είναι είτε να είσαι προετοιμασμένο ότι θα πα και θα δουλεύει με κάποιου όρου σαν αυτου mm -hmm. Είτε όταν βλέπει τέτοια πράγματα να γίνονται, να ξέρει ότι. Να δεν... δεν Συνήθω δεν είναι τυχαία γεγονότα. Συνήθω δεν είναι τυχαία γεγονότα. Ακριβώς. Τέλεια. Ωραία. Ε, έχουμε και προτάσει, δηλαδή, κλείνοντα. Ε, θα προτείνω ένα βιβλίο που το πήρα τώρα και ξεκινάω να το διαβάσω. Εντάξει, δεν το προτείνω με την έννοια ότι το έχω διαβάσει και είναι καλό, αλλά παρακολουθώ τον συγγραφέα στο Twitter και μου αρέσει. Λέγεται The Psychology of Money, το βιβλίο και είναι του okay. Morgan Χάουσελ. Housel. Ο yeah, οποίο. Αν καλά, έχω την εντύπωση ότι είναι επενδυτή. Αυτό είναι το, το background του. Και είναι, είναι πολύ ενδιαφέρον οι προσεγγίσει του γύρω από τα χρήματα, το πώ δουλεύουν και όλα αυτά. Οπότε. The Psychology of Money, Morgan Housel. Ε, δεν ήξερα θα προτείνω μέχρι που μου ήρθε η φοβερή φλασιά θα προτείνω το εργαλειάκι της Ευρωπαϊκής Ένωσης που, μπο που σε επιτρέπει να υπολογίζεις τι τόκους περιμετρίας δικαιούσε mm -hmm. βάζοντας χώρα ε, πότε πρέπει να γίνει πληρωμή μέχρι πότε δεν έχει γίνει πόσα λεφτά, δηλαδή βάζεις κάποιους παραμέτρους σου υπολογίζει και είσαι εύκολα και άνετα εκεί. Τέλεια. Πάρα πολύ ωραία λοιπόν ε, Άλλο ένα επεισόδιο έφτασε στο τέλο του. Season 4. Σχεδόν φινάλε. Σχεδόν φινάλε. Episode 31. 31. Και την άλλη εβδομάδα τα λέμε για το τελευταίο επεισόδιο τη σεζόν. Έγινε.